Την προηγούμενη Πέμπτη υπήρξε η συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στην περιφέρειά μας. Ο Υπουργός, ο Υφυπουργός ο κ. Οικονόμου, ο Γενικός Γραμματέας ο κ. Μπαγινέτας και οι υπηρεσιακοί παράγοντες, διευθυντές και πολλοί ακόμα σχετικά με την συζήτηση για τη νέα ΚΑΠ. Προτάσεις και αυτά για τη νέα ΚΑΠ. Και νέα, η ΚΑΠ, όλοι καταλαβαίνουν, είναι η κοινή αγροτική πολιτική 23-27. Είχε στόχο αυτή η κουβέντα και η συζήτηση. Βεβαίως δεν έμειναν μόνο σε αυτό. Αναπτύχθηκαν και άλλα θέματα που είναι εκτός ΚΑΠ. Αλλά τα βασικά μπορώ να πω, αυτό που έβρισα και στον Υπουργό εγώ, ήταν για την κατάργηση των ιστορικών δικαιωμάτων πλέον, αυτά που παίρνουν οι αγρότες μέχρι το 23 και όντως είναι και μέσα στην ατζέντα. Από ό,τι εκμυστηρεύει ο Υπουργός, τέλος τα ιστορικά δικαιώματα, μέχρι το 26 δηλαδή. Οι μικροί θα ανεβαίνουν, οι μεγάλοι θα κατεβαίνουν, να το πω έτσι πιο απλά, ούτως ώστε το 27 θα γίνει μια καινούργια κατανομή και δεν έχει ιστορικό δικαίωμα. Να το έχω τα δικαιώματα και τελείωσε, που να λένε, στάνταρ λεφτά. Ένα είναι αυτό. Έθεσα βέβαια θέμα σοβαρό με το εθνικό απόθεμα, τι έγινε και πώς γινόταν οι κατανομές αυτά εδώ τα 2 χρόνια, 3, από το 17 ουσιαστικά μέχρι σήμερα, που έχει αναδειχθεί μέγα πολιτικό ζήτημα, να πω, γιατί έχουν χαθεί χρήματα και από την δικιά μας την περιφέρεια και από αλλού με κάποιες μεθοδεύσεις κάποιων. Δηλαδή? Δηλαδή, κτηνοτρόφοι, κάποιος που δήλωνε από σκοτόπια ήξερανε τις μαύρες τρύπες που υπάρχουν, τα τρυπάκια που υπάρχουν στην νομοθεσία και κάποιοι δηλώνανε βοσκοτόπιοι στη Δράμα και ήταν από την Κρήτη, να σου το πω έτσι. Και παίρνανε χρήματα ουσιαστικά χωρίς να τα δικαιούνται, έτσι κύριε Τσιμπίδη. Ακριβώς. Με αποτέλεσμα να έχουν φύγει εκατομμύρια, γύρω στα 2-3 εκατομμύρια χαθήκαν λεφτά. Αυτό εδώ, σε αυτό δεν δόθηκε απάντηση, υπήρχε μόνο μία, να το πω έτσι, ένα σχόλιο ότι μπαίνουν σε μια σειρά. Τέλος πάντων. Το άλλο το θέμα που έθεσα ήταν όσον αφορά για τους κτηνοτρόφους. Πραγματικά, γιατί και εκεί είχαμε προβλήματα για την κατανομή των δικαιωμάτων και των προσκοτόπων. Έχουμε τεράστιες διαφορές η μία περιφέρεια με την άλλη. Πρέπει να λυθεί αυτό το ζήτημα. Ένα άλλο ζήτημα που τέθηκε ήταν για τα φωτοβολταϊκά που πάνε να αναπτυχθούν στις παρυφές, θα λέγα, του ορεινού όγκου της Δράμας, από Προσοτσάνη μέχρι και παρυφές του Αγίου Αθανασίου Αίγινα, εκεί με φωτοβολταϊκά, που αυτόματα σημαίνει απώλεια γύρω στον 9.000 στρεμμάτων από κτηνοτρόφους που τα δηλώνουν στους σκότωπους, με αποτέλεσμα να χάνουν και αυτοί, θα χάσουν δικαιώματα, θα χάσουν χρήματα, να το πω έτσι απλά. Σε αυτό τον είδα λίγο απορριμμένο και μιλούσε με τον Υπουργό, λέει ποιο είναι αυτό το θέμα που δεν έχουμε κατέχει. Εγώ έχω κάνει και επιστολή με υπογραφές όλων των δημάρχων, αλλά δεν το είδατε, του λέω. Δεν σας το ενημέρωσαν. Εκεί μου υποσχέθηκε ότι θα το δει οπωσδήποτε αυτό το θέμα και θα το συζητήσουμε. Τοποθετήθηκα βέβαια και μπροστά στο Περιφερειακό και σε όλους στη συζήτηση ότι όταν θα έρθει για γνώμη, γιατί έρχεται αυτή η μίσθωση των φωτοβολταϊκών και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, βέβαια ζητάει τη γνώμη μας και όχι δεν είναι δεσμευτική, το Υπουργείο να τη ζητά. Δήλωσα ότι ξεκάθαρα να τοποθετηθώ απέναντι και όποια και αν είναι η απόφαση και η θέση της περιφέρειας. Εγώ θα είμαι κάθετα αντίθετος. Ήθελα να προσθέσω επίσης για την ΚΑΠ, για τους στόχους που θέτει η νέα ΚΑΠ 23-27, τους πυλώνες βασικά, είναι για τα, θα δώσω προτεραιότητα στα γεωβελτιωτικά και στα περιβαλλοντικά. Η στροφή αυτή υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ακολουθεί και η χώρα οπωσδήποτε και πρέπει να έχουμε σοβαρή ετοιμότητα, είτε οργανισμοί τοπικοί αυτού, ΟΤΑ, είτε το ΕΒ, είτε κτηνοτρόφοι, είτε γεωργοί, μία στροφή σε αυτό το επίπεδο. Βεβαίως οι ΟΤΑ, οι περιφέρειες και οι Δήμοι θα πρέπει να έχουν μία ετοιμότητα σε αναφορά τα γεωβελτιωτικά τους έργα, τα